Το Attack on Titan είναι το show που ίσως χρειαζόμαστε τώρα πιο πολύ από ποτέ. Το Attack on Titan έχει καταφέρει να περάσει ανατροπές σεζόν ανά σεζόν στο θεατή, καταφέροντας να χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο, να τον γκρεμίσει και να τον ξαναχτίσει μπροστά στα μάτια μας, ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα ζωφερότερο. Η ιστορία ανθρώπων που η καθημερινότητά τους είναι απορροφημένη από τον πόλεμο με μια υπερφυσική απειλή αποκαλύπτει πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα που ίσως να μην θέλαμε να δοκιμαστούν ποτέ. Ναι, το Attack on Titan είναι ένα κοινωνικό σοου. Γι' αυτό και δεν επικεντρώνεται μόνο στον Eren. Κάθε άλλο παρά αυτό, αλλά οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών διαφορετικών προσωπικότητων μας δείχνουν τις επιλογές που θα μπορούσε να επιλέξει ο κάθε χαρακτήρας. Διότι το Attack on Titan αποτελείται από νεαρούς ή όριμους ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Hey παιδιά, πατήστε τον like και κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Προωθήστε με για να συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο αναλύοντας το Attack on Titan και άλλα επίκαιρα show. Αισθανθείτε ελεύθερα, μου γράψετε πια στην περιγραφή. Πάμε στο βίντεο! Ο χαρακτήρας του Eren δεν αλλάζει. Ο χαρακτήρας της Mikasa δεν αλλάζει. Ούτε του Armin. Παρά μόνο εξελίζονται. Βαθιά στον πυρήνα τους παραμένουν τα ίδια άτομα. Και αυτό είναι που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Με άλλα λόγια, ο Araki μας έδωσε προσωπικότητες και έγραψε μια ιστορία για αυτές που θα δείχνει την αλληλεπίδρασή τους σε μια κατάσταση πολέμου. Παρατηρώντας κάθε ένα ή κάθε δύο ή και περισσότερους από αυτούς, μπορείς να πάρεις ένα σημαντικό μάθημα. Παρατηρούμε την Mikasa, που από νεαρή ηλικία έχασε την οικογένειά της με τον πιο αποκαρδιωτικό τρόπο. Σαν μικρό παιδάκι που ήτανε, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και σοκαρισμένη από την βία, αυτό ήθελε να είναι ένα τραύμα που θα την στοιχειώσει για το υπόλοιπο της ζωής της. Μόνο και μόνο για να αποκτήσει μόνιμο σύμπλεγμα προσκόλλησης στον Eren Jaeger, κάνοντας την εξαρτώμενη από την ύπαρξή του για το υπόλοιπο της ζωής της. It's a cruel world, but I have a place in it, Eren. As long as you're part of my life, I can fight to the bitter end. Επειδή ακόμα αν και μικρός, ο Eren είχε τη διάβγεια να διακρίνει πού την πήγαν οι απαγωγείς, αλλά και να καταστρώσει ένα ύπουλο σχέδιο για τη διάσωσή της, το οποίο προφανώς ήταν πέρα των δυνατοτήτων του, αλλά η καρδιά αυτού του μικρού την ενέμπνευσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους περιορισμούς στην ηλικία της. Της έδωσε το κουράγιο να πολεμήσει, να τα δίνει όλα, σώμα και ψυχή, γιατί αυτός ο κόσμος είναι σκληρός και τίποτα δεν θα στο χαρίσει. Μαθαίνουμε για τον Armin, έναν νεαρό με χαμηλή αυτοπεποίθηση που διστάζει να λάβει σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του, εξαρτώμενος από τη βοήθεια των φίλων του για υποστήριξη, μόνο και μόνο για να βρει καταφύγιο στην ανάγνωση βιβλίων. Παρατηρώντας τον κόσμο από μακριά, αναπτύσσοντας τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις για τον κόσμο και πέρα από τα τείχη. At the moment of truth, I was a coward. I can't count the number of times they've come to my rescue. I was always so weak. Could never reciprocate the favor. I still haven't earned the right to think of myself as their equal. I'd only end up slowing them down. Οι άνθρωποι που είναι στο πλευρό του όμως δεν είναι τυχαίοι. Ανεξαρτήτως αν ο Armin έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και αδυναμία αποφασιστικότητας, ο Eren και η Mikasa τον εμπιστεύονται να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις για αυτούς. Γιατί? Γιατί ο Armin μετέτρεψε την αδυναμία του σε υπερδύναμη. Η δειλία του τον οδήγησε να αποκτήσει γνώσεις για αυτόν και τον εξωκόσμο εκ του ασφαλούς, με την ανάγνωση βιβλίων. Αν κάποιος είναι πλέον κατάλληλος για να πάρει μια απόφαση καθαρά ορθολογικά από τους τρεις, είναι αυτός, και γι' αυτό εκείνοι τον σέβονται. Eren and Mikasa have enough faith in me to put their lives in my hands, and that fact alone is all the convincing I need. Μαθαίνουμε για την ιστορία και την Emir, δύο κορίτσια που έχουν σύμπλεγμα του ήρωα και η μία προσκολείται στην άλλη που καθαρεί ταύτιση, επισημένοντάς της το λάθος της, βασισμένη στα μαθήματα και τα παθήματα του πικρού της παρελθόντος. Μόνο και μόνο για να οριμάσει η ιστορία και να φανεί ότι η Emir ήταν Ο μεγάλος υποκριτής! You need to take your own advice! Stop putting yourself on the line! You need to live your own life as long as we're together! Ο
Λίβαϊ Άκερμαν είναι τόσο σοβαρός επειδή η παιδική του ηλικία αποτελεί μόνο ένα ταξίδι επιβίωσης και απέσεων ανθρώπων που τον σμίλευσαν στον πανίσχυρο ξυφομάχο που έγινε σήμερα. Ο λόγος που δεν γελάει ή δεν εκφράζει συναισθήματα ποτέ είναι γιατί τον διέπει το ένστικτο της επιβίωσης. Ακόμα και η Ζόη Χάντζη, ο πιο γιάντερ χαρακτήρας εκεί μέσα, κατεβάζει το κεφάλι της όταν της επισημαίνουν ότι όσο συνεχίζει να φοράει την μάσκα του τέρατος, να ξέρει ότι μία μέρα θα πληρωθεί για την εθελημένη ασυναισθησία της. They didn't actually make you talk. We swore a vow of loyalty to the king. Good, you betrayed me for a beta. He never told us anything. We forced Ralph here to read off this script at knife point. It was staged. You're a devil. Yes, I think you might be right about that. Ή τον Commander Irving, που επιλέγει να θυσιάσει ξανά και ξανά αθώες και μη ανθρώπινες ζωές. Can you see them too? Our comrades, they're all standing around us. They want to know what we did with the sacrifices that they made. Για να εκπληρώσει τον σκοπό της καριέρας του. Everything I've done up to this point, I did in the hope to reach that cellar. Και όχι μόνο, αλλά και για να ικανοποιήσει το προσωπικό του όνειρο, να βρει δικαίωση για την δολοφονία του πατέρα του. I've made it my mission in this life to atone to my father by showing the world he was right. Σε έναν βωμό από αίμα, χτισμένος από τις θυσίες των άλλων. Ή ακόμα την Σάσα, το potato girl, που θα έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της δύσκολης μοναχικής ζωής με αυτονομία στη φύση ή της εύκολης ζωής με την μάζα στην πόλη. If we turn our back on hunting, we turn our back on who we are! Why should I care about what happens to the people who have always looked down on us like we were a bunch of savages? Αλλοιώνοντας τις ελπίδες της για ανάπτυξη προσωπικότητας, εφόσον ξεπουλήθηκε για τα υλικά αγαθά. You gonna pretend to be someone you're not for the rest of your damn life, or are you gonna be Sasha? Acting like you think people want you to act is a crock of shit. Don't censor yourself. Γι' αυτό και παρουσιάζεται σαν gag χαρακτήρας. Sasha! You can't always be stuffing your face. People are coming in here and helping themselves to what used to be ours. Δημιουργώντας της την εξάρτηση να τρώει ασταμάτητα για να ξεδίδει στο φαγητό, για να καλύψει το κενό που προκάλεσε μέσα της η επιλογή να ακολουθήσει τη συμβουλή του πατέρα της. When land is scarce, you gotta fall in step with the herd. There'll be no begging for help from the people you turned your back on. Μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος επέλεξε για τον εαυτό της. Και τέλος, Eren Yeager. Στην πρώτη σεζόν, ο Eren ξεκινάει ως ένα παραπονιάρικο στον ενόπεδο, οργισμένος να εκδικηθεί τους Τιτάνες για τον θάνατο της μητέρας του. I'm gonna put a stop to this. Kill them all. Every last one. Και να ανακαλύψει ότι και αυτός είναι ικανός να μεταμορφωθεί σε Τιτάνα. Στο Part 2, ο Eren ανακαλύπτει ότι δεν είναι ο μόνος Τιτάνας ανάμεσα στους ανθρώπους. Η Annie Lionheart αποκαλύπτεται ότι είναι ο επόμενος Τιτάνας μεταξύ τους. Και για μία ακόμη φορά, το show μας τραβάει το χαλάκι του ΑΟΤ κάτω από τα πόδια μας, και εμάς και των πρωταγωνιστών. Στη σεζόν 3 μαθαίνουμε ότι οι Τιτάνες δεν είναι η πηγή όλων των προβλημάτων μας, αντιθέτως είναι οι άνθρωποι. The monstrous titans that have menaced us so are in fact human. There are countless people beyond the walls. They believe that we are a race of devils. In the near future, the enemy will invade our lands in order to obtain the resources beneath us. Their plans began 5 years ago when they used the colossal titan to breach Shiganshina. Απλά φανταστείτε την απογοήτευση του Eren όταν κάθεται και κοιτάζει χαμένος στον ωκεανό, βυθισμένος στη σκέψη ότι διασχίζοντας τη θάλασσα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που τους έφεραν σε αυτή τη μιζέρια. Ενώ εξ αρχής πίστευαν ότι στη θάλασσα θα τελειώναν όλα τους τα προβλήματα, μόνο και μόνο για να βρουν ότι από εκεί και πέρα θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πραγματικό τους εχθρό. Hey! It's like you said too, on the other side of the wall. There's a sea, just across that sea. It's our enemies. If we did cross the sea and we killed our enemies, would we finally be free? Πολλοί λένε ότι ο Eren είναι αγνώριστος στη σεζόν 4, ότι έχει προδώσει τις αξίες του και έχει πάρει αέρα. Αλλά αν βάλεις κάτω τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις προηγούμενες σεζόν, μπορείς να τον κατανοήσεις καλύτερα. Hey,
Careful! It was shipped to Paradise, which means it's a fellow patriot. Let's go. Shouldn't somebody kill it? Ο Έρεν πρεσβεύει τον θεατή, γιατί μαζί ζήσαμε την ιστορία του Attack on Titan μέσα από τα μάτια του. Από το πρώτο επεισόδιο, μαζί μοιραστήκαμε την οργή για εκδίκηση. Μαζί εκπλαγήκαμε που είχαμε την δυνατότητα να γίνουμε Τιτάνας. Μαζί χάσαμε τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας όταν μάθαμε ότι οι Τιτάνες είναι οι άνθρωποι, και μαζί σοκαριστήκαμε όταν μάθαμε ότι για όλα μας τα βάσανα ευθύνεται η ανθρωπότητα πέρα από τη θάλασσα. Και για να ολοκληρώσουμε την εκδίκησή μας, αυτό είναι το μεγαλείο του Attack on Titan. Είναι το show που κέρδισε την καρδιά μας, γιατί είχε μια πληθώρα από χαρακτήρες για να ταυτιστούμε, και που ο καθένας κοιτάζει να ερμηνεύσει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια και μέσα από τα δικά του βιώματα, καθιστώντας το έτσι ένα show που μιλάει σε όλους. Wow, πραγματικά χάρηκα που έκανα αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να με προωθεί το YouTube και να κάνω περισσότερα βίντεο με σχετική θεματολογία. Τα link για το Insta και το TikTok θα βρίσκονται στην περιγραφή του καναλιού. Ήμουν ο Lex the Ripper. Να έχετε από εμένα προς εσάς μια υπέροχη νύχτα. Και like. Πάμε για άλλα.